Θέλω να ρωτήσω, όσοι από εμάς είμαστε γονείς και έχουμε μικρά παιδάκια ή όσοι από εμάς είχαμε κάποτε μικρά παιδάκια, την εξής ερώτηση. Αν ερχόταν το παιδάκι σου και σου έλεγε «Μαμά, μπαμπά», ένα μικρό παιδάκι που είναι 5, 6, 7 χρονών, «Μαμά, μπαμπά, είμαι έτοιμος να παντρευτώ. Είμαι έτοιμη να κάνω οικογένεια». Τι θα το έλεγες του παιδιού σου? Ερώτηση. Να περιμένει. Τι να περιμένει? Αλληλούια. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Πες ότι έρχεται το παιδάκι σου μια μέρα και σε πιάνει από τη φούστα, από το παντελόνι και σου λέει «Μπαμπά, μαμά, είμαι έτοιμος για γάμο. Έχω ήδη βρει το άτομο που θέλω να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου και το έχουμε σκεφτεί το θέμα. Θα ζήσουμε εδώ πρώτα για αρχή, αργότερα θα αγοράσουμε το δικό μας σπίτι και εντάξει, θέλουμε να μας βοηθήσετε τουλάχιστον οικονομικά να ξεκινήσουμε το σπιτικό μας». Πώς θα το έπαιρνες αυτό από το παιδί σου? Θα γελούσες, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς πολλοί από εμάς κάνουμε με τον ουράνιο πατέρα μας. Αμήν. Έτσι ακριβώς πολλοί από εμάς κάνουμε σήμερα με τον ουράνιο πατέρα μας. Αλληλούια. Λες να μην ξέρει ο Θεός τι έχεις ανάγκη και τι χρειάζεσαι? Λες να μην ξέρει ο Θεός ποια είναι η σωστή ώρα για το κάθε τι? Αμήν. Λες να μην γνωρίζει ο Θεός αν χρειάζεται να παντρευτείς, αν χρειάζεται να κάνεις οικογένεια, αν χρειάζεται να έχεις κάποια δουλειά? Λες να μην γνωρίζει ο Θεός τις ανάγκες σου και τα προβλήματά σου? Αλλά πολλοί από εμάς έχουμε κολλήσει και πάμε στον Θεό και λέμε «Κύριε, θέλω ψωμί. Δώσ' μου ψωμί και βιτάμ. Θέλω να φάω ψωμί και βιτάμ». Και κολλάμε εκεί, σε αυτό το πράγμα που θέλουμε. «Κύριε, θέλω αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητό μου θέλω να είναι κόκκινο χρώμα, γιατί μου αρέσουν τα κόκκινα. Θέλω το αυτοκίνητό μου να έχει φαρδίζαντο λάστιχο, γιατί μου αρέσουν τα αγωνιστικά. Θέλω, Κύριε, το αυτοκίνητό μου να έχει εξάτμιση που κάνει θόρυβο». Αλληλούια. Και του λέμε του Κύριου, «Έτσι το θέλω, αλλιώς το θέλω». Ή «Κύριε, τη γυναίκα που θα παντρευτώ θέλω να είναι ταπεινή, να είναι καλή, να είναι υπομονετική, να κάθεται στο σπίτι όλη μέρα να κάνει τις δουλειές και να γεννάει παιδιά». Αμήν. Και βάζουμε όρους. Αλληλούια. Όταν ο νους σου είναι γεμάτος από τις κοσμικές μέρημνες, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναγνωρίσεις το γεγονός ότι υπάρχει ο καθερισμένος καιρός για κάθε τι. Αλληλούια. Πες το διπλανό σου. Όταν ο νους σου... Δεν σας ακούω. Πες, όταν ο νους σου είναι γεμάτος από τις κοσμικές μέρημνες, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναγνωρίσεις το γεγονός ότι υπάρχει ο καθορισμένος καιρός για κάθε τι. Αλληλούια. Φοβάστε να χειροκροτήσετε? Αυτό ήταν για τον κάμεραμάν. Τώρα ένα για τον Κύριο. Αλληλούια. Δεν χειροκροτάμε για τον Πιμένα που είπε κάτι καλό. Χειροκροτάμε για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ο Κύριος μιλάει μέσα από το λόγο του. Αλληλούια. Αμήν. Όταν ο νους σου είναι γεμάτος από τις κοσμικές μέρημνες, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναγνωρίσεις το γεγονός ότι υπάρχει ο καθορισμένος χρόνος, ο καθορισμένος καιρός για κάθε τι. Και αυτό θα μας φέρει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, «Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού». Αλληλούια. Πες το διπλανό σου, «Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού». Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε από τους ψαλμούς. Ψαλμός 37, εδάφια 7 με 9. Και διαβάζω. Ψαλμός 37, εδάφιο 7. Και λέει, «Να αναπάβεσαι στον Κύριο και να τον προσμένεις.
να μην αγανακτείς για αυτόν που κατεβοδώνεται στον δρόμο του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. Εδάφιο 8. Παύσε από θυμό και εγκατέλειψε την οργή, να μην αγανακτείς καθόλου, ώστε να πράττεις πονηρά. Εδάφιο 9. Επειδή οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευτούν, εκείνοι όμως που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Αμήν. Και τώρα πάμε στο εδάφιο 16. Στο ίδιο κεφάλαιο, εδάφιο 16, και λέει: καλύτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος παρά ο πλούτος που έχουν πολλοί ασεβείς. Και 17. Επειδή οι βραχίονες των ασεβών θα συντριφτούν, τους δικαίους όμως υποστηρίζει ο Κύριος. Αλληλούια. Αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας καθημερινά. Τι δηλαδή? Βλέπουμε τους γείτονές μας που οδηγάνε ακριβό αυτοκίνητο, που χτίσανε ένα ωραίο σπίτι, που παντρεύτηκαν, ξέρω εγώ, ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα, καλή και όμορφη, που κάνανε οικογένεια, κάναν παιδιά, και αρχίζουμε και συγκρινόμαστε μαζί τους. Και λέμε, να ο γείτονας, είδες, άξιος, πήρε σπίτι, πήρε αυτοκίνητο, έχουν καλή δουλειά, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όλοι εκεί, μαζεμένοι, βοηθάνε, κάνουν και ζηλεύουμε. Και συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Ενώ εμείς λέμε, τι καταλάβαμε, δεν κάναμε τίποτα στη ζωή. Προβλήματα, ανεργία, το σπίτι μας είναι σαν στάβλος, τα παιδιά μας δεν μας ακούν, ανυπάκουα, ο άντρας μας έρχεται αργά στο σπίτι, να μην πούμε τίποτα άλλο, η γυναίκα μας δέρνει τον άντρα μας στο σπίτι, άσχετα που δεν το λένε, αμήν. Πολλά συμβαίνουν και συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Και αρχίζουμε και αγανακτούμε και λέμε, γιατί Θεέ μου, εγώ που κάνω τόσα για σένα, εγώ που έρχομαι, που υπηρετώ, που ευαγγελίζω τον κόσμο, που διαβάζω το λόγο σου, που προσεύχομαι και δεν με ευλόγησες, δεν μου έδωσες το ένα, δεν μου έδωσες το άλλο. Α, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Πρέπει να βρω κάποια λύση. Και έτσι πολλοί από εμάς πέσαμε στον πειρασμό να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο να καταφέρουμε το σκοπό μας. Αμήν. Πολλοί από εμάς, λέω, ψάξαμε και βρήκαμε άλλους τρόπους. Τρόπους που δεν είναι ευάρεστοι στον Θεό. Να καταφέρουμε το στόχο μας και το σκοπό μας. Τι εννοείς, αδερφέ? Να δώσω ένα καλό παράδειγμα. Πολλοί από εμάς έχουμε ανάγκη από λεφτά. Πού θα βρω λεφτά, πού θα βρω λεφτά? Πάμε στους γείτονες, ζητάμε, στους συγγενείς, δανεικά, 100 ευρώ, 200 ευρώ, τελειώνουν και εκείνα, μετά ντρεπόμαστε να βγούμε έξω, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει, Κύριε, χρωστάμε όλο τον κόσμο, πρέπει να κάνω κάτι. Και βλέπεις τους άλλους, καλά ρε, ακόμα κάθεσαι εσύ. Γιατί δεν παίρνεις ένα δάνειο, σου λέει ο φίλος σου, η φίλη σου. Πήγαινε στην τράπεζα, εκεί είναι, πάρε ένα δάνειο, κάνε μια επιχείρηση και χωρίς καν να ρωτήσουμε τον Θεό αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού ή αν αυτός είναι ο χρόνος του Θεού, πάμε και μπαίνουμε μέσα σε διαδικασίες. Αμήν. Και έτσι, στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε τον καθορισμένο χρόνο του Θεού, βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από όρους που δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Και έτσι, καταστρέφουμε την επιχείρησή μας, καταστρέφουμε τη ζωή μας, καταστρέφουμε την καριέρα μας και τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Λέω την αλήθεια? Είπα, στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε τον καθορισμένο χρόνο του Θεού, βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από όρους που δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Δηλαδή, βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από όρους που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τέτοιους όρους. Είναι αδύνατον. Και έτσι καταστρέφουμε την καριέρα μας, τη ζωή μας και τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Σου λέει η τράπεζα στην αρχή, κοίταξε, θα σου δώσουμε 50.000 ευρώ να χτίσεις το σπίτι σου, αλλά θα μας δίνεις 1.000 ευρώ το μήνα. Εντάξει, λες εσύ αμέσως. Κάτσε ρε άνθρωπε.
Τι δουλειά κάνεις δηλαδή και βγάζεις 1.000 ευρώ το μήνα και θα τα πληρώσεις. Αλλά εσύ δεν κοιτάς τι θα πληρώνεις, τους όρους, κοιτάς ότι θα σου δώσουν τα λεφτά. Και δέχεσαι. Και βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όρους που δεν μπορείς να σηκώσεις. Και έτσι την έχουν πατήσει πολλοί. Ξέρετε πόσα άτομα σήμερα βρίσκονται στη φυλακή για αυτούς τους λόγους. Πόσα άτομα σήμερα έχουν πάρει δάνεια, έχουν πάρει κεφάλαια, βάλανε χρήματα, τα πάντα, όλα όσα έχουν δουλέψει μια ζωή, πήγαν τα βάλανε σε μια επιχείρηση, καταστράφηκε η επιχείρηση, χρέη στην εφορία, χρέη από εδώ και από εκεί, στη φυλακή ο άνθρωπος. Και ρωτάει, γιατί Κύριε το επέτρεψες αυτό? Στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε τον καθορισμένο χρόνο του Θεού, βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από όρους που δεν μπορούμε να σηκώσουμε και έτσι καταστρέφουμε την καριέρα μας και τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Μα Κύριε, εσύ δεν μου έχεις υποσχεθεί. Εσύ δεν μου έδειξες ότι θα εργαστώ για σένα, ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο και θα με χρησιμοποιήσεις με δύναμη. Πού είναι, γιατί δεν γίνεται αυτό που μου είπες? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ήρθαν και μου είπαν, αδερφέ, στο όνειρο βλέπω τον εαυτό μου, προσεύχομαι για κόσμο. Τους βγάζω, λέει, τα δαιμόνια, τους θεραπεύω, τους κάνω, τους προφητεύω. Σώζονται, έρχονται χιλιάδες κόσμο στο Χριστό. Αλλά στην πραγματικότητα, λέει, δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί, είπαμε, υπάρχει ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Αμήν. Υπάρχει ο καθορισμένος χρόνος του Θεού για κάθε τι. Και εκεί την έχουν πατήσει πολλοί. Επειδή είδαν τον εαυτό τους στο όνειρο να προσεύχονται για κόσμο, την άλλη μέρα μόλις ξυπνάνε, λένε, εγώ έχω τη δύναμη του Θεού. Ελάτε σε μένα, έχω το χρήσμα. Με έδειξε ο Κύριος ότι θεραπεύονται. Πάνε στα νοσοκομεία, βρίσκουν τους αρρώστους εκεί πέρα και αρχίζουν στο όνομα του Ιησού Χριστού θεραπεύσου. Και έρχονται μετά οι αρρώστιες πάνω τους. Και λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό? Ναι, μεν ο Κύριος μπορεί να σου έχει δείξει ότι θα κάνω αυτό και αυτό, αλλά τον ρώτησε εσύ τον Θεό, Κύριε, ποιος είναι ο χρόνος σου, πότε θα γίνει αυτό το πράγμα που μου είπες? Πολλοί από εμάς είδαμε ότι κάνουμε επιχείρηση και είμαστε επιχειρηματίες μεγάλοι και καθόμαστε σε ένα γραφείο και έχουμε πλούτο και δόξα και αυτά στο όνειρο. Ξυπνάμε το πρωί, α, ο Θεός με το έδειξε, πάμε να κάνουμε επιχείρηση. Μαζεύεις λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, τα ρίχνεις μέσα και βουλιάζει η επιχείρηση. Γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει τον Θεό, Κύριε, πότε είναι ο καθορισμένος χρόνος σου να γίνει αυτό το πράγμα? Ας μην ξεχνάμε την ιστορία του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από πολύ μικρός τον έδειξε ο Κύριος ότι θα γίνει βασιλιάς, έτσι δεν είναι? Αλλά έγινε εκείνο την επόμενη μέρα. Πέρασαν πολλά χρόνια. Και μάλιστα ο Ιωσήφ πέρασε από πολλές κακουχίες. Από πολλές δοκιμασίες. Καταρχάς, απορρίφθηκε από τα αδέρφια του. Τον πουλήσανε σαν σκλάβο στην Αίγυπτο. Εκεί πέρα, πειρασμοί. Η γυναίκα του αφεντικού του, του τα έριχνε. Από εκεί αρνήθηκε το παιδί, είπανε ψέματα εναντίον του. Ότι τάχα αβιάζει τις γυναίκες εκεί πέρα. Τον στείλανε στη φυλακή. Στη φυλακή πάλι έμεινε πόσα χρόνια. Μέχρι που τελικά αυτό που είπε ο Θεός ήρθε και έγινε. Γιατί ο Ιωσήφ περίμενε τον καθορισμένο χρόνο του Θεού. Αλληλούια. Ακούστε προσεκτικά τι θα σας πω. Αν βιάζεσαι να κατορθώσεις κάτι στη ζωή σου, κατά 99% θα κάνεις λάθη που αν δεν σε καταστρέψουν θα σε πισωγυρίσουν. Πες το διπλανό σου. Αν βιάζεσαι να κατορθώσεις κάτι στη ζωή, κατά 99% θα κάνεις λάθη που αν δεν σε καταστρέψουν θα σε πισωγυρίσουν. Τα μεγαλύτερα λάθη σήμερα συμβαίνουν εξαιτίας της ανυπομονησίας. Επειδή δεν είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε την ώρα του Θεού, τον καθορισμένο χρόνο του Θεού. Τα μεγαλύτερα λάθη σήμερα στη ζωή των ανθρώπων.
Μα πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να παντρευτώ. Βιάζεσαι να παντρευτείς. Όσοι βιάστηκαν και παντρευτήκανε μικροί, μετά βιαστήκαν να χωρίσουν. Γιατί λέει, εγώ δεν ήξερα τότε από αγάπες και λουλούδια. Έτσι δεν είναι? Όσοι βιάστηκαν να πηδήξουν μέσα στο γάμο, μετά βιαστήκαν να πηδήξουν έξω από το γάμο. Όσοι βιάστηκαν να κάνω επιχείρηση, να κάνω business, να κάνω δουλειές, βιάστηκαν να κάνουν τη δουλειά, μετά βιάστηκαν να παρατήσουν τη δουλειά. Πολλοί από εμάς σήμερα έχουμε κάρτες, business card. Λέει ελαιοχρωματιστής, εργολάβος, κτηνοτρόφος, δάσκαλος, δικηγόρος, γραμματέας και. Έχουμε ένα σωρό δουλειές που έχουμε κάνει. Και όμως δεν έχει πετύχει καμία. Πες στο διπλανό σου, ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Η Γραφή λέει, η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη. Αμήν. Πάμε να διαβάσουμε στις Παροιμίες. Παροιμίες, κεφάλαιο 20, εδάφιο 21. Και λέει, κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Να το ξαναδιαβάσω. Λέει, κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Έχουμε ακούσει χιλιάδες ιστορίες από ανθρώπους σήμερα που επειδή θέλαν να πάρουν κληρονομιά από τους γονείς τους, στείλαν να σκοτώσουν τους ίδιους τους γονείς. Σου λέει, τι τα έχει και τα κρατάει? Να τα δώσει σε μένα. Άλλος πήρε, λέει, μαξιλάρι, έπνιξε τον πατέρα του. Άλλος πήρε το όπλο, σκότωσε τη μητέρα του. Και μετά δεν ξέρω τι έγινε, εγώ δεν ήμουν εκεί, ήμουν κάπου αλλού. Και λένε ιστορίες. Κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Πολλοί σήμερα που τους βλέπεις είναι πλούσιοι, είναι... δεν λέμε όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς. Βλέπεις, έχουν λεφτά, έχουν εργοστάσια, έχουν αυτοκίνητα, έχουν σπίτια, βίλες, εξοχικά. Τα έχουν μαζέψει με τρόπους που δεν είναι καθαροί. Είπαμε, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο πηγές των ευλογιών. Η μία πηγή είναι η πηγή του Θεού. Αμήν. Και η άλλη πηγή είναι η πηγή του Σατανά. Είναι δύο πηγές. Ή σε ευλογεί ο Θεός, ή σε ευλογεί ο Σατανάς. Δεν υπάρχει ουδέτερη πηγή. Πες στο διπλανό σου, δεν υπάρχει ουδέτερη πηγή. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτούς που έχουν, με αυτούς που ευλογούνται, με αυτούς που έχουν λεφτά, έχουν αυτοκίνητα, έχουν σπίτια, έχουν διάφορα. Γιατί δεν ξέρεις από ποια πηγή ήπιαν νερό. Αμήν. Πολλοί, προκειμένου να πάρουν, να κάνουν περιουσία, σκοτώσανε. Πολλοί για να κάνουν περιουσία κλέψανε. Πολλοί για να κάνουν περιουσία καταστρέψανε. Περιουσίες άλλων ανθρώπων. Πολλοί για να κάνουν περιουσία απατήσανε. Εξαπάτησαν άλλους ανθρώπους. Κομπίνες, τέτοια, διάφορα. Για να κάνουν περιουσία στο όνομα του χρήματος. Αν βιάζεσαι να κατορθώσεις κάτι στη ζωή, κατά 99% θα κάνεις λάθη που αν δεν σε καταστρέψουν θα σε πισωγυρίσουν. Είπαμε για αυτούς που σήμερα έχουν καταστραφεί λόγω τα λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν. Σήμερα έχουν καταστραφεί, τους έχει πάρει κάτω βόλτα και δεν έχουν ελπίδα. Πολλοί από τους άστεγους που βρίσκονται σήμερα στο δρόμο ήταν κάποτε εκατομμυριούχοι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν εκατομμυριούχοι. Ξέρω άτομα που είναι άστεγοι σήμερα, δεν έχουν τίποτα. Αλλά κάποτε ήταν εκατομμυριούχοι. Είχαν σπίτια, είχαν ξενοδοχεία, είχαν. Αλλά σήμερα καταστράφηκαν. Πολλοί, λόγω της καταστροφής, αυτοκτονήσαν κιόλας και σήμερα δεν υπάρχουν. Πήγαινε στα νεκροταφεία να δεις, γεμάτο. Από άτομα που έχουν πάρει την ίδια τους τη ζωή. Γιατί βιάστηκαν να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω άλλο. Και όταν βούλιαξε το καράβι, λέει, τι να ζω άλλο πια, δεν αξίζει να ζω, πού θα αρχίσω τώρα, από πού θα ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Και λένε, δεν βάζω ένα τέλος και τελειώνουν τη ζωή τους. Τα λάθη είναι ακριβά και τα λάθη πληρώνονται. Αμήν.
Είπαμε, αν δεν σε καταστρέψουν αυτά τα λάθη, θα σε πισωγυρίσουν. Δηλαδή, ξανά από την αρχή. Πόσοι από εμάς είπαμε, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, αφού κάναμε, φτάνουμε σε ένα σημείο και είμαστε ξανά στο μηδέν, έτσι δεν είναι? Σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Μόνο η κούραση, τα χρόνια πέρασαν, τα λεφτά τελείωσαν και ξανά πίσω στο μηδέν. Αυτό λέγεται πισωγύρισμα. Ναι, αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν γεννηθήκαμε για πισωγυρίσματα, δεν γεννηθήκαμε για να καταστραφούμε. Σαν παιδιά του Θεού γεννηθήκαμε για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Το πρόβλημά σου δεν είναι σαν τους άλλους. Το πρόβλημά σου είναι για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα υπήρχε και λύση, έτσι δεν είναι? Αν δεν υπήρχε αρρώστια, δεν θα υπήρχε και θεραπεία. Έτσι δεν είναι? Πώς θα δοξαστεί ο Θεός, άμα δεν υπάρχει κάποια κατάσταση να σε βγάλει από μέσα για να δοξαστεί? Πάμε στο βιβλίο της Γένεσης. Γένεσης κεφάλαιο 16. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1. Στο σπίτι διαβάστε από το 1 μέχρι το τέλος. Τώρα θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 4. Αμήν. Έχει να κάνει με τον Αβραάμ και τη Σάρα. Διαβάζω. Γένεσης κεφάλαιο 16, εδάφιο 1. Και η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, δεν τεκνοποιούσε σε αυτόν και είχε μια Αιγύπτια δούλη που ονομαζόταν Άγαρ. Και η Σάρα είπε στον Αβραάμ, «Δες, ο Κύριος με απέκλεισε από την τεκνοποιία, μπες λοιπόν μέσα στη δούλη μου, ίσως αποκτήσω παιδί από αυτήν». Και ο Αβραάμ υπάκουσε στον λόγο της Σάρας. Εδάφιο 3. Και η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, πήρε την Άγαρ την Αιγύπτια, την δούλη της, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 χρόνια στη γη Χαναάν και την έδωσε στον άντρα της, τον Αβραάμ, για να είναι γυναίκα του. Και τώρα ακούστε το φοβερό, εδάφιο 4. Και μπήκε στην Άγαρ και εκείνη συνέλαβε και όταν είδε ότι συνέλαβε, η κυρία της καταφρονιόταν μπροστά της. Αμήν. Ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Όπου πήγαινε, έχτιζε βωμούς και προσευχόταν στον Θεό. Θυσίαζε το προβατάκι του, έτσι ήξερε ο άνθρωπος, έτσι έκανε. Σήμερα που λέμε, πήγαινε και άναβε ένα κεράκι στην εκκλησία. Αμήν. Πήγαινε να κάνει μια προσευχή στον Κύριο. Λοιπόν, όταν ο Αβραάμ είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, προσευχήθηκε στον Κύριο, «Κύριε, τι θα γίνει, εγώ δεν θα κάνω παιδιά?» Και του λέει ο Κύριος, «Εσύ, του λέει, θα γίνεις πατέρας εθνών, θα σε ευλογήσω, θα κάνεις παιδιά και τα παιδιά σου θα είναι εκατομμύρια και θα γίνουν ένας λαός δυνατός». Του έδωσε υποσχέσεις ο Θεός. Wow, και ο Αβραάμ το πίστεψε και λέει, «Εγώ θα γίνω αυτό αφού δεν έχω ούτε ένα παιδί». Και ενώ ο Θεός του υποσχέθηκε, άρχισαν τα χρόνια να περνάνε και πάλι εξακολουθούσε ο Αβραάμ και ήταν άτεκνος. Δεν είχε κανένα παιδάκι. Και σε κάποια φάση η γυναίκα του, η Σάρα, έρχεται και του λέει, «Αβραάμ, κοίταξε, εμείς γεράσαμε τώρα. Είμαστε ήδη σε προχωρημένη ηλικία, δεν γίνεται δουλειά τώρα. Ναι, μεν ο Κύριος σου είπε, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι». Παίρνει λοιπόν η Σάρα, η γυναίκα του, την υπηρέτρια, την Αιγύπτια, την Άγαρ, και τη δίνει στον Αβραάμ και λέει, «Πάρ' την για γυναίκα σου. Ίσως, λέει, ο Θεός μας ευλογήσει, λέει, και μας δώσει ένα παιδάκι μέσα από την υπηρέτρια». Και την έδωσε η ίδια του η γυναίκα, έδωσε μία άλλη γυναίκα στον Αβραάμ για να κοιμηθεί μαζί της και να τεκνοποιήσει. Και μόλις, λέει ο Λόγος του Θεού, μόλις τεκνοποίησε η υπηρέτρια, άρχισε να καταφρονεί την Σάρα, το αφεντικό της. Τι εννοεί αυτό? Άρχισε να καταφρονεί το αφεντικό της. Αυτό εννοεί, κοίταξε, εσύ δεν έχεις παιδιά, το δικό μου το παιδί θα κληρονομήσει τις ευλογίες. Το δικό μου το παιδί θα κληρονομήσει τα πλούτη, όχι το δικό σου. Εσύ δεν έχεις παιδί, εσύ είσαι άτεκνη, της έλεγε. Και η Σάρα άρχισε να στεναχωριέται η γυναίκα. Τι ήθελα εγώ και έδωσα την Αιγύπτια για γυναίκα στον άντρα μου? Κοίταξε τώρα, έκανε μωρό
και εμένα τώρα με κάνουν στην άκρη. Εμένα τώρα με ντροπιάζουν. Εμένα δεν με υπολογίζει κανείς. Αυτό είναι που λέμε. Αν βιάζεσαι να κατορθώσεις κάτι στη ζωή, κατά 99% θα κάνεις λάθη, που αν δεν σε καταστρέψουν, θα σε πισωγυρίσουν. Βέβαια, ο Θεός πάλι τη λυπήθηκε τη Σάρα και της έδωσε ένα μωράκι μετά από πολλά χρόνια. Αλλά εκείνο το λάθος που έκανε, μέχρι σήμερα το πληρώνουν στο Ισραήλ. Και έχουν πολέμους και διαμάχες με τους άλλους λαούς γύρω τους. Γιατί οι άλλοι λαοί που πολεμάνε τον Ισραήλ σήμερα είναι αυτοί που βγήκαν μέσα από την Άγαρ, την Αιγύπτια. Αμήν. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι τα λάθη μας είναι ακριβά, έτσι δεν είναι? Χαλελούια. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σένα, έχει την ώρα του και τον καιρό του. Πες το διπλανό σου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σένα, έχει την ώρα του και τον καιρό του. Ο Θεός ξέρει τι είναι καλύτερο για σένα. Υπάρχει, είπαμε, η ώρα του Θεού και η ώρα του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Για σένα μπορεί να είναι ώρα να πας για ύπνο. Για τον Θεό όμως είναι ώρα για προσευχή. Και επειδή εσύ δεν ενδιαφέρεσαι να ρωτήσεις, Κύριε, τι να κάνω τώρα, λες κουρασμένος είμαι, πάω για ύπνο. Ενώ εκείνη η ώρα που είσαι κουρασμένος είναι η καλύτερη ώρα να δώσεις τον Θεό. Εκείνη την ώρα που χρειάζεσαι να ξεκουραστείς, που χρειάζεσαι κάτι για σένα, είναι η καλύτερη ώρα που μπορείς να δώσεις στον Θεό. Έχεις, για παράδειγμα, 5 ευρώ στην τσέπη σου και λες, σήμερα με αυτά τα 5 ευρώ θα πάω να φάω έξω. Θα πάρω μια πίτσα, κάνει η πίτσα 5 ευρώ. Καλά, 7 ευρώ, 10. Ας πούμε 10 ευρώ. Λοιπόν, θα πάω έξω να φάω μια πίτσα με 10 ευρώ και στον δρόμο που πας, βλέπεις κάποιον εκεί, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια και σου λέει, σε παρακαλώ, δεν έφαγα σήμερα τίποτα. Δώσε μου, σε παρακαλώ, 1 ευρώ να φάω. Και αμέσως λες, α, εγώ είπα σήμερα θα φάω πίτσα. Και κάνεις από την άλλη και φεύγεις. Δεν λέω να πάμε να βρούμε όλους τους ζητιάνους στον δρόμο τώρα. Αλλά αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο είναι αυτό που είναι η καλύτερη θυσία που μπορείς να δώσεις στον Θεό. Αμήν. Γι' αυτό και όταν ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Θεός του ζήτησε, φέρ τον Ισαάκ και θυσίασέ τον σε μένα. Όχι ότι ο Θεός ήθελε να σκοτώσει το παιδί, ο Αβραάμ, αλλά ήθελε να δοκιμάσει την πίστη του, να δει αν όντως είχε ο Θεός την πρώτη θέση στην καρδιά του Αβραάμ. Αμήν. Είπαμε, ο Θεός είναι ζηλότυπος Θεός. Θέλει να έχει την πρώτη θέση στην καρδιά μας. Και του αξίζει, γιατί αυτό που έκανε ο Θεός για μας δεν μπόρεσε κανένας να το κάνει. Ούτε ο μπαμπάς σου, ούτε η μαμά σου, ούτε κανένας. Κανένας δεν μπορεί να λάβει αιώνια ζωή από τα έργα του μπαμπά του και της μαμάς του. Αμήν. Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Πες το διπλανό σου. Ο καθορισμένος χρόνος του Θεού. Για όλους όσους εστιάζουν τη ζωή τους στο Χριστό, το καλύτερο πάντα έρχεται. Επειδή καθοδηγούνται από το πνεύμα της υπομονής για ένα καλύτερο αύριο. Αμήν. Πάμε να το πούμε μαζί. Για όλους όσους εστιάζουν τη ζωή τους στο Χριστό, το καλύτερο πάντα έρχεται. Επειδή καθοδηγούνται από το πνεύμα της υπομονής για ένα καλύτερο αύριο. Αμήν. Όταν είσαι παιδί του Θεού, όταν η ζωή σου εστιάζεται στο Χριστό, ξέρεις ότι το καλό δεν είναι αρκετό και ότι το καλύτερο πάντα έρχεται. Αμήν. Θα έχεις πάντα την ελπίδα ότι ξέρεις κάτι, μπορεί σήμερα να υποφέρω, αύριο όμως θα περάσω καλά.
Ξέρεις κάτι, μπορεί σήμερα να κλαίω, αύριο όμως θα γελάσω. Ξέρεις κάτι, μπορεί σήμερα να είμαι φτωχός, αύριο όμως θα είμαι πλούσιος. Γιατί ο Θεός μου είναι πλούσιος. Αμήν. Αλλά πρέπει να εστιάζεις τη ζωή σου στο Χριστό. Μόνο τότε θα καθοδηγήσει από το πνεύμα της υπομονής. Είπαμε, τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή σήμερα συμβαίνουν εξαιτίας της ανυπομονησίας. Όλοι όσοι ήταν ανυπόμονοι, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να κάνω το παράλληλο. Πέσανε σε μεγάλα λάθη, σε μεγάλα σφάλματα. Ανυπομονησία. Αλλά όταν εστιάζεις τη ζωή σου στο Χριστό, πάντα θα ξέρεις ότι το καλύτερο πάντα έρχεται. Το καλύτερο είναι μπροστά σου, είναι στο μέλλον σου. Γιατί καθοδηγείσαι από το πνεύμα της υπομονής για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό σημαίνει ότι πάντα θα έχεις την ελπίδα. Αμήν. Ζωή χωρίς Χριστό είναι ζωή χωρίς ελπίδα. Πες το διπλανό σου. Όταν βλέπεις ανθρώπους σήμερα απελπισμένοι, κλαμμένοι, κακομοιρημένοι, να κλαίνε, να κάνουν, να ορδύρονται και να σου λένε άσε όλα χάλια, όλα μαύρα, όλα έτσι, να ξέρεις, δεν υπάρχει Χριστός. Ζωή χωρίς Χριστό είναι ζωή χωρίς ελπίδα. Οπότε αν θες να μάθεις αν ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου, θα είσαι γεμάτος ελπίδα. Έτσι θα ξέρεις ότι ο Χριστός ζει στην καρδιά σου. Ο Χριστός δεν ζει στην καρδιά σου επειδή το λες με το στόμα σου, επειδή λες εγώ είμαι χριστιανός, εγώ είμαι παιδί του Θεού, εγώ είμαι αναγεννημένος, εγώ είμαι βαπτισμένος με Άγιο Πνεύμα. Δεν ζει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου επειδή το ομολόγησες με το στόμα. Αν όντως ζει ο Χριστός μέσα σου, θα είσαι γεμάτος ελπίδα και θα ξέρεις ότι το καλύτερο έρχεται. Θα ξέρεις ότι αύριο θα είναι καλύτερα από σήμερα. Αμήν. Όποιος ευλογήθηκε με αυτόν τον λόγο, ας φωνάξει Εμμάνουελ. Που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Αμήν. Αλληλούια.